Φιλαράκια μου, γεια σας. Έχω έρθει πραγματικά στο Σούρουπο. Πάω να δοκιμάσω για λούτσους. Φύγαμε. Ξεκινάω, παιδιά, άμεσα. DW92 σε δύο φανταστικούς χρωματισμούς. Ό,τι πρέπει για το Σούρουπο. Από φοριά. Είμαι πιο κοντά στο σπίτι μου. Αρχίσουν να τρώνε λογικά. Κοκάλια, ναι, δεν έχει ακόμα. Και εγώ πήγα για κοκάλια πολύ δύσκολα. Κοκαλιά. Α, καλά. Αυτά δεν πιάνονται κιόλα. Ξεθοριασμένα δουλεύουν καλύτερα, να ξέρεις. Που λέω σε ένα φίλο μου. Κάνα λαβράκι έχει τώρα, να ξέρεις. Έχει τώρα λαβράκια, έχει. Παιδιά, έχει θητικό, πλαϊνό αέρα. Για να δούμε.
Παιδιά, το W92 δεν μασάει σε καιρούς και σε αέρα. Πολύ σταθερό τεχνητό και στα ρέματα. Η βολή του είναι πραγματικά απίστευτη. Δεν έχει τόσο πολύ κύμα, όσο έχει πάρα πολύ αέρα. Μερικές βολές μέχρι να σκοτεινιάσει καλά. Να δούμε αν περνάνε και τα ψάρια. Ένα ψάρι θέλω. Το χρωστάω στον πατέρα μου. Μου λέει θέλω ένα λούτσο. Και του λέω πάω να προσπαθήσω. Ένα θέλω να πιάσω. Το πήρα και έφυγα. Εδώ υπάρχει άλλο ένα θέμα να ξέρετε. Επειδή ψαρεύω spinning και έχω ένα νήμα, ένα P1, με βρίσκει ο αέρας και με την κοιλιά που μου κάνει το νήμα που φέρνει το τεχνητό πιο γρήγορα έξω. Αν και στην πραγματικότητα θέλω να κάνω πιο αργές ανακτήσεις, δεν με βοηθάει αυτό, γιατί πρέπει να μαζεύω και τα μπόσικα για να έχω επαφή με το τεχνητό μου. Είμαι σε ένα κάμπο, σε μία μύτη. Είμαι στην απέξω πλευρά του κάβου. Εδώ είναι η στροφή του. Εδώ υποτιθέμαι να μπαίνουν τα ψάρια για να κυνηγήσουν το βράδυ το γόνο. Βέβαια το κομμάτι δεν απαγιάζει τώρα και ίσως τα ψάρια να μην μπαίνουν εδώ. Παρ' όλα αυτά δοκιμάζουμε. Τα ψάρια συνήθως περνάνε από τα μέρη που πάντα ξέρουν, δεν αλλάζουν πάρα πολύ εύκολα πορεία. Τσουρινό για την W92, Singing Minnow, 26 γραμμάρια, silent τεχνητό με μετακινούμενο έρμα, βολή απίστευτη, πραγματικά απίστευτη, τουλάχιστον 45-50 μέτρα βολή για πλάκα και με κόντρα αέρα. Φανταστείτε τι που φτάνει με την άπνοια, φτάνει κοντά στα 70 μέτρα παιδιά τουλάχιστον. Αυτό βέβαια έχει... Πήρα. Κάτω. Το πήρα, παιδιά. Ναι, ρε φίλε. Ναι! Παιδιά, ό,τι είπαμε. Ένα φανταστικό ψάρι με τίμηση στο σούρπο, τσουρινό για παιδιά την W92. Νάτο. Ό,τι είπαμε. Τα ψάρια τελικά πέρασαν από εδώ. Παιδιά, εδώ είμαστε. Είπαμε. Η καλύτερη ώρα είναι τώρα. Βολή. Είμαι υπερευχαριστημένος, παιδιά, με ένα ψάρι. Για ένα ψάρι πήγαινα έτσι κι αλλιώς. Το χρώσταγα στον πατέρα μου. Κατέβηκα στα πολύ γρήγορα στη θάλασσα. Παιδιά, αυτό ήταν το ψάρεμα. Ένα στα γρήγορα. Είχα παραγγελία από τον πατέρα μου φυσικά. Πάνω στο σούρουπο ακριβώς 35 με 40 λεπτά ψάρεψα. Νομίζω ότι ήταν
πάρα πολύ ωραία. Και όχι μόνο, παιδιά, για το ψάρι και για τις εικόνες. Γιατί όσο βρίσκεσαι κοντά στη θάλασσα είναι και ψυχοθεραπεία, αυτό δεν το συζητάμε. Να πηγαίνετε κοντά στη θάλασσα λοιπόν, να την αγαπάτε. Αν σας αρέσουν τα βίντεο μου, κάντε εγγραφή στο κανάλι, αφήστε ένα σχόλιο, κάντε like στο βίντεο. Βοηθάει, παιδιά, πάρα πολύ και στον αλγόριθμο του YouTube αυτό. Αυτό να τα λέμε για να ξέρετε, γιατί το ζητάμε κιόλας. Ψάρεψαμε τσουρινό για μίστερη 20-40, τσουρινό για νάνο 4.000, νήμα P1, Fluorocarbon Explorer 40, 40.5 για την ακρίβεια, τεχνητό ο συνήθις ύποπτος, τσουρινό για την W92. Αυτά. Πάω την παραγγελία στον πατέρα μου και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Να είστε καλά, παιδιά. Γεια σας.